thank you guys, and thank you to my husband, who's everything to me. You can't have him, he's mine. Thank you. Εντάξει, αστείο, προφανέστατα. Αλλά και λίγο, ξέρεις, οι ορμόνες, εντάξει, γέννησε πριν 4 μήνες. Βρε, μια χαρά είναι, κούκλα, και τους είχα δει σε κάτι φωτογραφίες με τον άντρα της και τα παιδάκια τους. Και είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο ζευγάρι με τα παιδιά τους. Πολύ, πολύ. Σαν εικόνα είναι πολύ ωραία. Τώρα πολύ, ο καθένας και... του, είπαμε, η πόρτα τι κρύβει μέσα. Το ίδιο ζευγάρι, το ξέρει. Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει απιστία, μια σχέση μπορεί να διαλυθεί ακόμα και στην υπόνοια της απιστίας. Άμα δηλαδή κάποιος είναι πάρα πολύ κτητικός. Στην υπόνοια όχι. Εκτός αν ο άλλος είναι πολύ υπερβολικά κτητικός, όπως είπες. Και ζηλιάρης, τρελαμένος δηλαδή. Πολύ. Αλλά αυτό δεν αντέχεται, οπότε καλύτερα να χωρίσεις. Ναι, δεν αντέχεται, αλλά είναι κρίμα για πολλοί κόσμος ότι τον μπερδεύει με τον έρωτα αυτό, Ελένη. Και θεωρούν ότι ζηλεύω γιατί σε αγαπάω. Λες αυτό να είναι. Για να δούμε τι λέει και η ψυχολόγος. Γιατί τώρα με πήγες, μου άνοιξες μονοπάτια δύσκολα. Δύσκολα. Λοιπόν, είναι, Μανουσία Κυπρέου, τι μας λέει όσον αφορά τη ζήλια και τα ζευγάρια φυσικά.